Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα προβολή του 51ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Κινηματογράφου Ματιάς στα Βαλκάνια. Σήμερα θα δούμε σε δεύτερη προβολή τη ταινία ενός πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη από την Τουρκία, του Σερέν Γιούτσε. Η ταινία αυτή βραβεύτηκε στην Βενετία με το Λιοντάρι του Μέλλοντος και βέβαια σάρωσε τα βραβεία στην Αντάλια πριν από κανένα δύο μήνες. Ο σκηνοθέτης αυτός έχει συνεργαστεί με τον Φατί Χακίν στην προτελευταία του ταινία στην άκρη του ουρανού, ήταν βοηθός του, όπως επίσης και στην ταινία της Γεσίμου Στάβλη, το Κουτί της Πανδώρας, ταινίες τις οποίες είχαμε παρουσιάσει στο φεστιβάλ. Παρακαλώ πολύ, υποδεχτείτε τον Σερέν Γιούτσε. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the 51st International Film Festival of Thessaloniki, and especially to the Balkan Survey. Tonight we have the second screening of the film of a new director, Seren Yüce. The film was won first award, the Lion of the Future in Venice, and a lot of other awards in Antalya Film Festival. The director has cooperated with Fatih Akin, in his film The Edge of Heaven, and with Yesimu Stavlou in her film The Pandora's Box. The films were also projected in the International Festival here. Please welcome him. Thank you all for coming, and thanks for your interest. We will have a talk after the screening. Thanks. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον σας. Θα έχουμε μια συζήτηση μετά το τέλος της προβολής ταινίας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω για δύο σκηνοθέτες επέλεξε να κάνει έναν πρωταγωνιστή ο οποίος μας είναι τόσο αντιπαθή σε όλη την ταινία. Δηλαδή, του παρέχονται συνέχεια ευκαιρίες για να διαφοροποιηθεί από αυτό το, από την εικόνα του πατέρα του και συνεχώς τις απορρίπτει. Αυτό. Ευχαριστώ. Good evening. I would like to ask why the director decided to draw the starring actor so badly, to make it a person that we did not, that we do not like at all. He has so many chances to be someone else from his environment, but he doesn't use these chances. I just wanted him to be real. Ήθελα να το κάνω όσο πραγματικό γίνεται. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την ταινία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Απλά ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί είχε τόσο απότομο τέλους, κατά τη γνώμη μου βέβαια. Και δεύτερο, η πλειοψηφία του κόσμου στην Κωνσταντινούπολη ζει με αυτόν τον τρόπο. Συγγνώμη, στην Κωνσταντινούπολη ή σε όλη την Τουρκία. Κωνσταντινούπολη θέλετε να πω, ε. Congratulations for the film. I liked it very much. I would like to ask two questions. The first one is why the end of the film is so abrupt? And the second one, if the majority of people in Istanbul live in such a way? The ending is like the other question. I just wanted to be real. I mean, I didn't want to make a special ending for to make everything look okay, and otherwise, it, in my opinion, it would be like a tale if I draw something else. So it's just to show the
the way of life, how they live. I mean, it was just a natural ending for me. And for the second question, not for Istanbul, but actually for Istanbul and for the whole Turkey, I think it's... I cannot say it's 100% like this, but it's a common understanding of the middle class and all these conservative ideas and this nationalism. It's very inside us, let's say. Τελειώσαμε να φέρεις την πρώτη ερώτησή σας. Νομίζω ότι το τέλος ήταν ένα ρεαλιστικό τέλος. Δεν ήθελα να δώσω ένα ιδιαίτερο τέλος που να κάνει τα πράγματα να φαίνονται εντάξει. Δεν ήθελα να κάνω την ταινία να μοιάζει με έναν μύθο. Αλλά ήθελα να δείξω τον τρόπο της ζωής όπως έχει. Και όσον αφορά στη δεύτερη, όχι μόνο για την Κωνσταντινούπολη, αλλά και για όλη την Τουρκία ισχύει αυτό το οποίο είδατε. Ίσως όχι 100%, αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό της έτσι σκέφτεται και ενεργεί η μέση τάξη της Τουρκίας με τις συντηρητικές και τις εθνικιστικές της ιδέες. Νομίζω ότι μου απάντησε ήδη, γιατί ήθελα να ρωτήσω γιατί διάλεξε αυτόν τον τίτλο για την ταινία του. Αλλά νομίζω ότι μου έχει απαντήσει ήδη με αυτά που αναφέρθηκε πριν. Ευχαριστώ. The question has been answered by the previous answers. Sir, do you think that your movie is representative? I mean, that you represent well the Turkish society? Yes. Okay. Νομίζετε ότι η ταινία σας είναι αντιπροσωπευτική της τουρκικής κοινωνίας? Well, like I said before, it's not 100% like this, but this is a very common the way of life we Turks live in Turkey, actually. But I don't believe that this is this only goes for Turkey. I mean, this is I believe that it's a matter of the middle class and the upper middle class of the whole world, and this shouldn't be just thought about like this is happening only in Turkey, and and also it seems that it's representative because in Turkey the reactions we get that everybody's, I mean, this is a common sense and everybody has the tendency to say that everybody is finding someone from their families, from these characters and their fathers, their mothers and themselves when they were at these ages, and it's so in that sense it's representative. Θα έλεγα ότι θα απαντούσα όπως και στην προηγούμενη ερώτηση ότι ίσως δεν ισχύει 100% αυτό που είδατε για όλη την Τουρκία, είναι όμως ένας πάρα πολύ κοινός τρόπος ζωής και θα έλεγα ότι αντιπροσωπεύει κυρίως την ανώτερη μέση τάξη της Τουρκίας και ίσως όχι μόνο της Τουρκίας αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Ήταν νομίζω ότι προσωπευτική η ταινία, αν πάρουμε υπόψη μας τις αντιδράσεις κατά την προβολή της ταινίας στην Τουρκία, γιατί οι περισσότεροι είπαν ότι μπόρεσαν να αναγνωρίσουν σε κάποιον από τους χαρακτήρες της ταινίας, κάποιον από τον αδελφό τους, τον πατέρα τους, κάποιο μέλος της οικογένειάς τους.